Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο Δήμο Συντικής. Χθες παρακολουθήσαμε ένα ρεπορτάζ από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου για ακόμα μία φορά, όπως ανέφερε και η κυρία Φυταγκουρίδου, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικά, η επικεφαλής της παράταξης Νέοι Ορίζοντες για τη Συντική, έμειναν αναπάντητα ορισμένα ερωτήματα τα οποία είχαν κατατεθεί στην προτελευταία συνεδρίαση πριν από 2 εβδομάδες. Κυρία Φυταγκουρίδου, καλό σας βράδυ. Γεια σας κύριε Κώτα, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Για πείτε μας, ο Δήμαρχος απάντησε στα θέματα τα οποία θέσατε και είχαν να κάνουν μεταξύ αυτών για τις ορκομοσίες, το μεγάλο ζήτημα το οποίο προέκυψε, αλλά και για την μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού για την πολιτική προστασία. Όχι κύριε Κώτα, ο Δήμαρχος πιστός σε αυτά που πρεσβεύει εδώ και αρκετά χρόνια και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έδωσε καμία απάντηση. Μάλιστα μπορώ να πω ότι η συμπεριφορά του και του κυρίου Δομουσίδη αλλά και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν η σωστή. Ηρωνεύτηκαν και είπαν ότι, με άλλα λόγια, θα απαντήσουμε στις υπηρεσίες εκεί που καταγγείλατε όλα αυτά. Πού καταγγείλατε εσείς αυτά τα θέματα? Δεν καταγγείλαμε πουθενά, κύριε Κώτα. Εμείς πράξαμε αυτό που θεωρήσαμε ότι είναι σωστό ως παράταξη. Δηλαδή, διαπιστώσαμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις. Ποιος είναι ο χώρος στον οποίο θα έπρεπε να απαντηθούν τα ερωτήματα? Ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί που είναι χώρος της δικής μας τοπικής δημοκρατίας. Περιμέναμε λοιπόν, θέσαμε τα ερωτήματα, περιμέναμε τις απαντήσεις από την προηγούμενη, την πρώτη φορά που τις υποβάλαμε, ας το πούμε ότι δεν ήταν έτοιμοι, αν και θα έπρεπε κανονικά να απαντήσουν εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων, το παρέπεψαν το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση. Περιμέναμε και εμείς ματέως ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις. Αλλά για μια ακόμα φορά μας είπαν όχι. Και όταν τους είπαμε ότι δεν κάναμε καμία καταγγελία και περιμένουμε πρώτα εδώ να ακούσουμε κάποια πράγματα, ακούσαμε κάποια τραγελαφικά του τύπου «εδώ δεν είμαστε δικαστήριο, μας δικάζεται» και κάτι τέτοια. Τι είναι αυτά, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Και δεν πήραμε καμία απάντηση όπως σωστά προείπατε. Άρα δηλαδή οι απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής μετατίθενται ή δεν θα έχουμε κάποια απάντηση? Χρονώ ότι δεν θα έχουμε καμία απάντηση, κύριε Κώτα. Ο κύριος Δομουξίδης είπε, με άλλα λόγια, ότι θα απαντήσουμε εκεί που πρέπει. Μα εμείς θα κάναμε τα ερωτήματα. Θα απαντήσει δηλαδή σε μια άλλη υπηρεσία που ενδεχόμενα εμείς να προσφύγουμε κάνοντας μια αναφορά, προσπαθώντας να μάθουμε τελικά τι ακριβώς συνέβη εν τέλει. Και δεν θα την πάρουμε μέσω Δημοτικό Συμβούλιο και θα την πάρουμε μέσω άλλων. Τώρα αυτό, αν μπαίνει σε μια λογική, στη δικιά μας λογική πάντως δεν μπαίνει. Η παράταξή σας, αφού δεν έλαβε τις απαντήσεις, τι θα πράξετε από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, αυτό που θα πράξει η παράταξή μας και το δηλώνουμε ευθαρσώς από τη στιγμή που δεν πήραμε απαντήσεις, είναι να προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και να μάθουμε, εκθέτοντας ακριβώς όλη την ιστορία ως έχει, και να μάθουμε μέσω της αποκεντρωμένης τελικά τι στην ευχή συνέβη και γιατί φτάσαμε στο σημείο να ασχολείται ο νομός Σερών μαζί μας για ένα θέμα όπως είναι η ορκομοσία, και όχι μόνο, είναι και το αυτοκίνητο και είναι και πολλά άλλα. Για το αυτοκίνητο? Ούτε για το αυτοκίνητο, τίποτα. Μάλιστα. Μείναμε στις ηρωνίες της πιο προηγούμενης συνεδρίασης. Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να μου πείτε αν στην συνεδρίαση προχθές υπήρχε κάποιο θέμα το οποίο ήταν στα θέματα για συζήτηση και αποσύρθηκε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως, ήταν συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, το έκτο θέμα, τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Δήμου Συντικής με τη ΔΕΠΑΝ όσον αφορά τη διάρκειά της. Μόνο που εκεί ο εισηγητής, που ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Τουρουνίδης, ζήτησε να αποσυρθεί το θέμα. Για ποιο λόγο? Δεν είπε για ποιο θέμα, ότι δεν υφίσταται, λέει, τέτοιο θέμα. Να σας πω μόνο λίγο την ιστορία, μπας και καταλάβουμε κάτι, γιατί και εμείς είχαμε συγκεντρώσει κάποια ερωτήματα, τα οποία θέλαμε να απαντηθούν. Όντως, ο Δήμαρχος στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, με την απόφαση 239 του 2019 και μάλιστα στις 29 Πέμπτου, ανάμεσα δηλαδή στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο των εκλογών, πήρε μια απόφαση για παροχή υπηρεσιών συμμόρφωση προσαρμογής και υποστήριξης προς το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων με αριθμό 679/2016, General Data Protection Regulation του Δήμου Συντικής και υπηρεσίες DPO για 6 μήνες. Πρώτον, πάρθηκε μια
Απόφαση πήρε ο Δήμαρχος, το συνολικό ποσό είναι γύρω ακριβώς, γιατί έχω μπροστά μου, πρέπει να είναι ακριβώς το όριο της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή 24.797,64 ευρώ. Ναι. Και δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Πρώτο, το ερώτημα είναι το πρώτο. 29 Μαΐου, ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, γίνεται μια απευθείας ανάθεση, όταν κανονικά εκείνη την περίοδο πριν από τις εκλογές ένα μήνα και μετά τις εκλογές δεν πρέπει να παίρνονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Δεύτερον, ακριβώς το όριο της απευθείας ανάθεσης. Τρίτον, τι ακριβώς περιλαμβάνουν όλες αυτές οι εργασίες. Και το άλλο είναι ότι το τέταρτο, στην απόφαση αυτή βλέπουμε το συμφωνητικό όπως έχει ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝ. Η ΔΕΠΑΝ είναι το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη. Έχει ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝ. Υπάρχει υπογραφή του κυρίου Δημοξίδη, μάλλον το όνομά του ότι υπογράφει, αλλά στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας δεν έχουμε κανένα όνομα. Ποιος υπέγραψε, βάσει ποιας μελέτης. Είχαμε δηλαδή ορισμένα ερωτήματα να θέσουμε. Τα οποία δεν απαντήθηκαν γιατί αποσύρθηκε το θέμα. Δεν ακριβώς αποσύρθηκε το θέμα. Δεν κυκλοφόρησε και κάτι άλλο που είδαμε στον Δήμο Σεραίων, στο Δήμο Σεραίων, για κάτι που έχει πάλι σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Δεν γνωρίζω όμως, γι' αυτό επιφυλάσσουμε αν είναι ακριβώς το ίδιο. Πάντως, αν είναι ακριβώς το ίδιο, υπάρχει θέμα, γιατί στο Δήμο Σεραίων το ποσό είναι γύρω στις 9.000, ενώ σε εμάς είναι στις 25 περίπου. Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτό το θέμα θα έρθει το επόμενο διάστημα στη συνεδρίαση, έτσι δεν είναι? Αυτό που προφανώς θα κάνουμε εμείς για μία ακόμα φορά είναι να υποβάλουμε ένα έγγραφο στο Δήμο, στο οποίο να ζητάμε τα στοιχεία να απαντηθούν. Αλλά κύριε Κώτα, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. 16 Οκτωβρίου υπέβαλα μια σειρά εγγράφων για να πληροφορηθούμε κάποια θέματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να ασκήσουμε σωστά τα καθήκοντά μας. 16 Οκτωβρίου κάναμε την αίτηση, κάναμε τα αιτήματα αυτά, τα οποία υπέγραψα, και μολονότι πέρασε ένας μήνας, που έτσι λέει ο νόμος, ένας μήνας, δεν πήραμε απάντηση. Και όταν το είπα αυτό το πράγμα μέσα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κοιτιόταν ο ένας με τον άλλον και δεν μου δώσανε καμιά απάντηση γιατί δεν απάντησα. Μάλιστα. Κλείνοντας, πείτε μου λίγο, εσείς θέλετε κάμερες μέσα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή να είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις? Κάμερες, κύριε Κώτα, και δημοσιοποίηση δεν θέλει μόνο κάποιος που φοβάται. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα απολύτως. Θέλουμε τους πάντες και τα πάντα να μας παρακολουθούν. Είμαστε τόσο καθαροί και διάφανοι στις θέσεις μας που δεν έχουμε όχι απολύτως κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα το επιζητούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Φετακουρίδη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.